Παρακολουθούμε το παιχνίδι Κυπέλλου για την προημιτελική φάση Εψαύριο 2019 με τις πράσινες εμφανίσεις ο Άρδας Καστανιών, με τις σκούρες εμφανίσεις ο Εύρος Σοφλίου, που έχει παρατάξει την εξής εντεκάδα: Σοφοτάσιος κάτω Παδοκάρια, νούμερο 2 Μπάμιος, νούμερο 3 Πετκύρης, νούμερο 14 Μπετζέκας, νούμερο 5 Ίνδος, νούμερο 6 Ράλης, νούμερο 7 Σομπανούδης Δημήτρης, παλιός παίκτης του Άρδα Καστανιών, νούμερο 8 Κουτσούλας, νούμερο 18 Παγωνίδης, νούμερο 10 Κρικελάς και νούμερο 11 Λαζίδης. Άρδας Καστανιών, νούμερο 1 Αρφόπουλος, Μάτζικος Καλογερόπουλος, Πετράς, Ναζίρης, Καστρινός, Ντινούδης, Αλμπανίδης, Τσιρούδης, Καπετανίδης και Παγωνίδης. Παραμένει το 0-0 στο 11ο λεπτό, βρισκόμαστε πάντα εδώ στο γήπεδο Δημήτρη Μπαγκερδής. Και πάλι στην αντεπίθεση ο Άρδας Καστανιών με σωμένη σημαία του σοβαρά. Στο 10ο λεπτό βρισκόμαστε και το κόρνερ για τον Άρδα Καστανιών, που έχει δείξει στις αντεπιθέσεις ότι είναι αρκετά επικίνδυνος. Κουτσούλας είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα και θέλει να βρει τον Τσομπανούδη. Καλό Γερόπουλος, το λάθος, και ο Τσομπανούδης είναι πήγαινε πλασάρι και εδώ έχουμε την πρώτη σημαντική ευκαιρία για τον Εύρο Σοφλίου να ανοίξει το σκορ με τον Δημήτρη Τζομπανούδη. Μπάμιος στο 17 βρισκόμαστε. Με το στήθος ο Παγωνίδης που μακρύνει, που στέλνει Λαζίδης. Και εδώ έχασε μια ευκαιρία ο Τσομπανούδης από πολύ κοντά. Να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Από δύο ευκαιρίες σε κάθε ομάδα στα 17 λεπτά. Εκτελείς αυτό το φάουλ το 19. Με τις γροθιές ο Παλφόπουλος ώρες έχει προκριθεί στα ημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλο από αυτό εδώ το παιχνίδι. Το κύριος είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Εύρου Σοφλίου. Ψηλά ο Ναζίρης. Και εδώ η ομάδα του Άρδα Καστανιών γλιτώνει, συνεχίζεται η επίθεση. Παγωνίδης κάτω, διώχνει ο Αλεγερόπουλος ψηλά.
Τζέγκας. Ψύχρεμα στον Σοφοτάσιο. Αυτός και πάλι θα παίξει με τον Μπετζέγκα. Θα κατεβάσει την μπάλα. Η σέντρα αυτή που επιχείρησε ο αρχηγός του Λιθουμπάνιος δεν έχει κανένα θέμα. Ο Πορφιέρο Καλφόπουλος. Πραγματοποιήσει και το βόλε. Ο Τσούλας. Δινούδες. Ψηλά ο Κουσούλας. Και το 1-0 από τον Παγωνίδη στο 29. Θα βλέπουμε τον σκόρερ, τον Κυριάκο τον Παγωνίδη, όπου στην πέμπτη ευκαιρία του Εύρου Σοφλίου μπροστά ο Εύρου Σοφλίου 1-0. Καπετανίδης στον Ντίνουδη, αυτός στο πρώτο δοκάρι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Σοφοτάσικος κατεβάζει την μπάλα και από την αριστερή πλευρά βρίσκει τον Τσομπανούδη, αυτός στον Πετκίδη. Παγωνίδης, Τσομπανούδης από την αριστερή πλευρά. Στοπ από τον αρχηγό, τον Καπετανίδη. Μπετζέκας, Μπετζέκα βρίσκει τον Μπάνιο. Ντίνουδης τον παρενοχλεί. Έμπειρος ο αρχηγός. Σέντρα, Καλφόπουλος μάζεψε την μπάλα. Καλογερόπουλος την εκτέλεσε αυτού του πλαγίου με τον Ντίνουδη να τον παρενοχλεί ο και πήρε το φάουλ από τον αρχηγό, τον Τόλι τον Μπάνιο. Καπετανίδης, κάτι σαν κόρνερ αυτό το φάουλ. Σιρούδης, πέρασε. Φάουλα από τον Ράλλο και εδώ ο Παπάς θα βγάλει την πρώτη κίτρινη κάρτα για λογαριασμό του Εύρου Σοφλίου. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πετράς ήταν αυτός που, ο Ναζίρης ήταν αυτός που εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Πετράς. Αφήνει ο Μπετζέγκας στον Σοφοτάσιο. Κέρδισε ο Λαζίδης την σέντρα. Και πολύ κοντά στο 2-0 από τον Τζιμπανίδη. Πουσιαρός ο Καλφόπουλος. Και ο Άρδας Καστανιών στο 35 για λογαριασμό του Σουφλίου. Παγωνίδης. Λίγο λείψε να δείτε αυτό το γκολ από τον Πετρά. Καπετανίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε καλό σημείο. Καλό είναι!
τον Γκάλο Σαν. Η λήξη του πρώτου μέρους με τον Εύρο Σοφλίου να είναι μπροστά 1-0 με το τέρμα του Παγωνίδη του Κυριάκου στο 29. Επιστροφή και στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Παπάς έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου μέρους. 1-0 ο Εύρος Σοφλίου με το τέρμα του Παγωνίδη του Κυριάκου. Ίνδος. Ευκαιρία από τον Θεόδωρο τον Κουτσούλα. Το 25ο λεπτό, πάντα το 1-0 για τον Εύρο Σοφλίου. Το τέρμα που σημείωσε στο 21ο λεπτό ο Παγωνίδης, ο Κυριάκος. Σκορ που δίνει την πρόκριση για τον Εύρο Σοφλίου, που θα αντιμετωπίσει τον Ορέστη Ορεστιάδο στον ημιτελικό του κυπέλου Εύρου για την περίοδο 2018-19. Πετυχίδες. Πάμε αρρώστες. Δύο. Μπράβο ρε. Άλλη μια ευκαιρία για τον Τσουμπανούδη, ελάχιστα out από την εστία του Καλφόπουλου. Κίδης, εντυπωσιακή απόκριση του Καλφόπουλου. Έχουμε εδώ το 1-1, το 1-1 στο 20 του δευτέρου είναι χρόνο, εδώ το μάτι στα ίσια από τον Παγωνίδη. Στο 65 το 1-1 για τον Άρδα και πάλι μια ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το γέμισμα αυτό του Μπάνιου, ο μάκρινο ο Μάτζιος. Πιο μακριά με τον καπετανίδη, ο Ράλης έκοψε τον καπετανίδη. Έξω ο Καλογερόπουλος. Σέντρα
Καλθόπουλος. Και εδώ η λήξη του παιχνιδιού, 1-1 και για παράταση ομάδα. Πάμε για την παράταση, πρώτο 15 λεπτό. 1-1 κανονική διάρκεια του παιχνιδιού με τον Καπετανίδη. Σέντρα Πρεπούδης απομάκρυνε για τον έδωσο στο φλίο. Να πούμε ότι ο νικητής αντιμετωπίζει τον Ορεστιάδα στα ημιτελικά του κυπέλου για τον Βόρειο Όμιλο. Όπου από τον Νότιο Όμιλο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Κλείψε ο Νικολαίδης. Και εδώ η λήξη του πρώτου μέρους, σε λίγο το δεύτερο. Και το δεύτερο μέρος της παράτασης ξεκίνησε με τον Ινδό. Παγωνίδης, Καπετανίδης. Νικολαίδης. Κούτσουλας με τον Καπετανίδη να παίρνει την κεφαλιά. Ο Τσουμπανούδης έχασε την μπάλα από τον Τζοντζόρα και ξαναπήρε την μπάλα. Πρεμπούδης. Και έφυγε ο Τσουμπανούδης. Η ευκαιρία έκλεισε τη γωνία του Καλθόπουλος. Επιμένει. Ξέρω ο Καλφόπουλος και το φάουλ επάνω στον τερματοφύλακα. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Μάτζιο. Κάρτα από τον Παπά, η τελευταία στιγμή. Του παιχνιδιού, τελευταίες στιγμές, έχουμε ολοκληρώσει για τα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους με τον Πετκίδη. Θα είναι αυτός που εκτελέσε το φάουλ. Ευκαιρία για τον Εύρο Σοφλίο να μην οδηγηθεί η ομάδα στη διαδικασία του πέναλτι. Ήταν η τελευταία ευκαιρία για τον Εύρο Σοφλίου με τον Πρεπούδη από κοντά. Έβαλε το γκολ της πρόκρισης. Πάμε!
2-1, ο Εύρος Θεού με το γκολ αυτό του Θανάση του Πρεπούδη. Λίγο πριν ο Παπάς σφυρίξει τη λήξη και της παράτασης. Ο Άρδας Καστανιών. Ναζίρης. Του κλείσε ένα γέμισμα. Ναι. Διώξε ο Μπετζέκας και εδώ ο Παπάς συμβουλεύεται το ρολόγι του. Δύο ένα ο Εύρος Σουφλίου, τον Άρδα Καστανιών και μία αλλαγή από τον Εύρος Σουφλίου. Βγαίνει ο Χιουμπανούδης. Και εδώ ο Σοβουτάσιος. Και δεύρα τα τελευταία λεπτά με τον Παπά να μοιράζει κάρτες. Με τον Εύρος Σουφλίου να παίρνει την πρόκληση και να πηγαίνει στα ημιτελικά του κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει τον Ορέστη Ορεστιάδας.